Την Κομωτίνη πρόκειται να επισκεφτεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου με στόχο να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργο Παυλίδη, καθώς και με πλήθος φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, Δημήτρη Χαρίτου, υπάρχουν τρία τοπικά ζητήματα που θα αναλυθούν ενώπιον του Υπουργού. Πρώτο είναι η εφαρμογή προγράμματος απονητροποίησης των γεωργικών εκτάσεων ώστε να μειωθούν οι ρήποι. Προφανώς η συζήτηση δεν θα μείνει μόνο στα γενικότερα ζητήματα. Έχουμε ήδη θέσει αναγκαιότητες για την περιοχή, θα λέει έχουν τεθεί μετεπιτάσεως στον Υπουργό. Αναφέρομαι σε ρυθμίσεις που πρέπει να έχουν τοπική διάσταση και ορισμένες από αυτές που έχουν επίγοντα χαρακτήρα είναι η ανάγκη πρώτα απ' όλα να ενταχθεί και η περιοχή της Ροδόπης σε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της 2014-2020 στο πρόγραμμα μείωσης των ρήπων του εδάφους από γεωργική δραστηριότητα στο γνωστό πρόγραμμα απονητροποίησης, το οποίο το οφείλει η πολιτεία στην περιοχή. Η Ροδόπη έχει όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ενίσχυσης. Μιλάμε, αν ισχύσουν ό,τι τα προηγούμενα, για ένα πρόγραμμα ύψους 60 ευρώ που προσεγγίζει τα 60 ευρώ ένα στρέμμα για τους βαμβακοπαραγωγούς, αφορά τις περισσότερες περιοχές του νομού και με αυτή την έννοια είναι μια σημαντική ενίσχυση, έμεση ενίσχυση για να αναπληρωθούν απώλειες που υπάρχουν ήδη στις κοινοτικές ενισχύσεις. Δεύτερο ζήτημα υποσυζήτηση είναι η σύσταση προγράμματος με στόχο την χρηματοδότηση μελέτης, η οποία θα προωθήσει την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και αφορά στις ζωονόσους που συχνά πλήττουν την περιοχή. Υπάρχει δεύτερο η ανάγκη και έχει τεθεί με ένταση να υπάρξει ένα πρόγραμμα με βάση τις ζημιές που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο λόγω της γυτνίασης της γεωγραφικής θέσης περιοχής από τις γνωστές ζωονόσους. Να υπάρξει δηλαδή μια μελέτη, χρηματοδότηση μιας μελέτης και ενός προγράμματος για την ανόρθωση της κτηνοτροφίας στη βάση συμπράξεων του δημόσιου με τον συνεταιριστικό τομέα. Και ο θεωρώ μπορεί να αποτελέσει πράγματι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο οφείλει να δεσμευτεί, να χρηματοδοτήσει και να αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα ζητηθεί από τον Υπουργό να προωθηθεί η σύμβαση μεταξύ γνωστής καπνοβιομηχανίας και καπνοπαραγωγών, ώστε σταδιακά να ξεκινήσει η απορρόφηση των καπνών της περιοχής. Θεωρώ επίσης σημαντικό, το οποίο επίσης έχει τεθεί, την ανάγκη να προχωρήσει ταχύτατα το Υπουργείο στην προγραμματική σύμβαση με τη Philips Morris, έτσι ώστε να απορροφήσει το μέγιστο της παραγωγής των καπνών στην περιοχή, πράγμα που θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας για να μπορέσουν οι παραγωγοί να ενταχθούν στην καλλιέργεια.